Πάρα πολύ σημαντικό επίσης τώρα στην ΕΝΠΗ πληρότητα να μελετήσετε κάποιες συγκεκριμένες αναγωγές και μέσα από τα φυλάδια, έτσι, οι οποίες είναι αφόρητα διδακτικές και θα πρέπει αυτές να τις ξέρετε. Συγκεκριμένα τώρα με την ευκαιρία του διαγωνίσματος αυτού να αναφέρουμε ότι οι πιο σημαντικές αναγωγές και οι πιο διδακτικές είναι από το μάθημα 6-2, η αναγωγή που σε πηγαίνει από το SAT στο 3-SAT. Από το μάθημα το 6-3 η πιο σημαντική αναγωγή είναι αυτή που βλέπουμε εδώ. Είναι η αναγωγή που σε πηγαίνει από το πρόβλημα του ανεξαρτήτου συνόλου στο πρόβλημα της κλίκας, αλλά και η γενίκευσή του, όπου η γενίκευση είναι ότι πηγαίνω από το independent set στο πρόβλημα vertex cover. Οπότε και τέλος από το μάθημα 6-4, μια πάρα πολύ ωραία αναγωγή, πολύ διδακτική, είναι η αναγωγή του 3-color στο 7-color. Αυτές οι τρεις αναγωγές λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικές. Εδώ τώρα στο πρόβλημα αυτό να αναφέρουμε το εξής, ότι εδώ είναι επαναδιατυπωμένο σαν άγνωστο ΕΝΠΗ πλήρες πρόβλημα. Το εξής, ότι μου δίνεται ένας γράφος ΒΕ και ένας ακύρος ΚΑΠΑ και με ρωτά αν υπάρχει ένα υποσύνολο των κορυφών του γραφήματος το οποίο να έχει μέγεθος ΚΑΠΑ, έτσι ώστε κάθε ακμή του γραφήματος να έχει τουλάχιστον το 1 δισάκρο σε κορυφή του συνόλου. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι όλες οι ακμές του γραφήματος έχουν δύο περιπτώσεις. Ή θα έχουν το ένα τους άκρο μέσα σε κορυφή του συνόλου και το άλλο τους άκρο εκτός του συνόλου, δηλαδή οι ακμές αυτές θα είναι κάπως έτσι. Φαντάσου ότι εδώ έχει και άλλες κορυφές, αλλά όλες οι ακμές πρέπει να έχουν τουλάχιστον ένα τους άκρο σε κορυφή του συνόλου. Ή αντίθετα μπορεί να έχουν και τα δύο τους άκρα, εκεί κολλάει και η λέξη τουλάχιστον, ναι. Δηλαδή ή το ένα άκρο θα είναι σε κορυφή του συνόλου ή και τα δύο άκρα θα είναι σε κορυφή του συνόλου. Το θέμα όμως βέβαια είναι το εξής, ότι αν σε ένα γράφημα ισχύει ότι έχουν όλες οι ακμές έχουν το ένα τους άκρο σε κορυφή του ενός συνόλου, αυτομάτως για το άλλο υποσύνολο που υπάρχει, αυτό είναι και ο ορισμός παρεπιπτόντως της κομβικής επικάλυψης, δηλαδή αυτές οι κάπα κορυφές θα λέγονται κομβική επικάλυψη. Αυτομάτως οι υπόλοιπες κορυφές έχουν την εξής ιδιότητα, ότι δεν συνδέονται μεταξύ τους με ακμή. Ακριβώς διότι αποκλείεται να έχω ακμή στη δεξιά μεριά, γιατί δεν θα έχω την ιδιότητα ότι κάθε ακμή έχει το ένα της άκρο σε κορυφή του άλλου συνόλου. Άρα λοιπόν τα δύο προβλήματα έχουν αυτή τη συμπληρωματικότητα, με την έννοια δηλαδή ότι στο ίδιο γράφημα, αν οι κάπα κορυφές αποτελούν vertex cover, οι υπόλοιπες κορυφές, η νήμιον κάπα, αποτελούν ανεξάρτητο σύνολο. Άρα αυτό εδώ το σχήμα είναι ένα σημαντικό σχήμα σε αυτό το πακετάκι αναγωγών, στα τρία προβλήματα τα οποία σχετίζονται μεταξύ τους συμπληρωματικά. Vertex cover, independent set και πρόβλημα τη μέγιστη κλίκας. Οπότε εδώ συνίσταται μία γρήγορη επανάληψη για την επίλυση άσκηση αυτής, η οποία είναι αυτούσια λυμένη μέσα στα φυλάδια και είναι βέβαια η αναγωγή από το πρόβλημα του ανεξαρτήτου συνόλου στο πρόβλημα της κομβικής επικάλυψης. Λυμένη εφαρμογή λοιπόν μέσα στο μάθημα 6-3.